Κύριοι συνάδελφοι, το περιστατικό όλοι το ξέρετε, το συζητήσαμε χτες. Ο δικός μου άχαρος ρόλος είναι να κατακεραυνώσω τον γιατρό ο οποίος έκανε λάθη και ολισθήματα και παραλήψεις, γιατί δυστυχώς πρέπει να υπερασπιστούμε και τους ασθενείς μας. Έτσι λοιπόν, κύριε δικαστά, πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχω βρει μια παλιά φωτογραφία του κυρίου Χατζημουρατίδη, μάλλον όχι παλιά, μια πρωινή σήμερα, όπου έκανε μια προετοιμασία σήμερα στον καθρέφτη, λέγοντας αλήθειες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το περιστατικό μας, ο Πέτρος, η Μέρη, τα πηγαίνανε καλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Ποια σημεία θα πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω και τα οποία σε μια δεύτερη ανάγνωση... Νομινικό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκεί πέρα έχεις λόγια τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βάλ το κάτω, βάλ το ακόμα κάτω. Εκεί. Οκ. Κάναμε λοιπόν μια δεύτερη ανάγνωση όλου του περιστατικού και θα σας επισημάνω ποιες λεπτομέρειες, σημαντικές λεπτομέρειες διέφυγαν και διέλαθαν της προσοχής του συναδέλφου. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος, εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, φαίνεται ότι είναι ένας ασθενής κατηγορίας Α ψυχοσωματικής. Είναι δικηγόρος, είναι επιτυχημένος, αλλά είναι αγχώδης. Τρέχει συνέχεια, δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο. Αυτό τον επηρεάζει. Έχει φανεί και στο παρελθόν ότι το ψυχολογικό τον επηρεάζει και στη σεξουαλική του λειτουργία. Στο πρόβλημα που είχε με τη σύζυγό του πριν από πολλά χρόνια, είχε εμφανιστεί πρόβλημα και στη στήση του ψυχολογικά. Την περνάμε αυτή τη διαφάνεια, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να πούμε για την οικογένειά του. Αυτό που πρέπει επίσης να σημειώσουμε και ξέφυγε από την προσοχή του γιατρού, είναι ότι μέσα στην όλη του καθημερινή ζωή ο Πέτρος έχει μια βαριά χρήση αλκοόλ. Κοινωνική την ονομάζουμε, αλλά 6 ποτά την εβδομάδα, ένα δηλαδή ουίσκι κάθε μέρα, δεν είναι λίγα, δεν είναι πολλά, είναι όμως κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, το ξαναείπε ο άνθρωπος. Έχω άγχος, έχω ανησυχία, έχω αϋπνία. Με αυτά που παθαίνω όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μου έχει καταστραφεί η ζωή. Έχω σταματήσει να κάνω αυτό που έκανα πάντα. Δεν το κρίνουμε, αλλά το έκανε. Το χόμπι του, η καλοπέρασή του ήταν η εξωσυζυγική του σχέση. Σημαίνει ότι γενικότερα περνάει μια πολύ άσχημη περίοδο στη ζωή του. Βρέθηκε κάτι από όλα τα υπόλοιπα, όχι. Πήγε σε γιατρό, έκανε ορμονικό έλεγχο, εργαστηριακό έλεγχο, όλα ήταν φυσιολογικά. Έκανε ένα ρίτζι σκάν το οποίο ο συνάδελφος το λέει παθολογικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσιολογικό το ρίτζι σκάν, αλλά σαφώς υπάρχουν κάποια σημεία εδώ πέρα, στην πρώτη νύχτα, υπάρχει ένα επεισόδιο το οποίο είναι οριακό. Κρατάει 30 λεπτά, είναι μέχρι το 60% φτάνει και στην κορυφή και στη βάση. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Επίσης, σας είπαμε ότι έχει αϋπνία. Η αϋπνία έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιολογηθεί σωστά το RIGI scan. Ρώτησε ο συνάδελφος αν κοιμήθηκε καλά αυτές τις ημέρες ή κοιμόταν, ξυπνούσε, δεν ήταν καλά. Είχε πιει. Είχε βγει το προηγούμενο βράδυ με τους φίλους του να πιει αυτό το κλασικό βισκάκι που έπινε πάντα. Είναι καταθλιπτικός. Η κατάθλιψη επίσης επηρεάζει πάρα πολύ το RIGI scan. Τα ρώτησε όλα αυτά ο συνάδελφος. Ή απλά είδε ένα χαρτί, τον έστειλε σε κάποιον, έκανε ένα ρίτσι και αν του ήρθε το χαρτί και είπε, α, εντάξει, ωραία, έχεις πρόβλημα. Δεύτερη λεπτομέρεια, πολύ σημαντική. Έκανε ένα τρίπλεξ πέους. Και χρησιμοποίησε, έκανε μια προσπάθεια με 10 μικρογραμμάρια αλπροσταδίλης. Σταματάμε εκεί? Όχι. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να ξαναδοθεί δεύτερη δόση. Πρέπει να ρωτήσει τον ασθενή, αυτή η στήση που κάνεις είναι σωστή, είναι αυτή που πετυχαίνει στο σπίτι? Πιθανόν έπρεπε να προσθεθεί, άμα έβλεπε ότι και με το ριντόζιν δεν πετύχαινε, να προσθεθεί audiovisual stimulation. Δεν τα έκανε όλα αυτά. Ήταν, κατά τη γνώμη μας, ελλιπής η συγκεκριμένη εξέταση και γι' αυτό ήταν και, κατά τη γνώμη μας, δεν έβγαλε σωστό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, έχοντας λανθασμένες δύο βασικές εξετάσεις, με λανθασμένο τρόπο, βάζει μία στάμπα. Βάζει μία σφραγίδα πάνω στον άρρωστο, η οποία αυτή η σφραγίδα όμως έχει ως αποτέλεσμα να του καταστρέψει τη ζωή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι του λέει έχεις μεικτή αγκιακή βλάβη, για την οποία
διαφωνούμε εμείς, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το περιστατικό, είναι ότι κάνει και κρίση για τη ζωή του. Κατάλαβε το, έχεις πρόβλημα, δεν είσαι πια για πολλά, τελείωσες. Τι έκανε δηλαδή ο συνάδελφος αυτός? Ουσιαστικά έχει ασχοληθεί μόνο, γιατί οι βασικές γνώσεις ανατομίας του μάλλον περιορίζονται μόνο σε αυτό το κομμάτι, έχει ασχοληθεί μόνο με την οργανική πλευρά της δικής λειτουργίας, έχει ξεχάσει όλο το υπόλοιπο, όλο το ψυχοσωματικό. Έτσι λοιπόν καταλήγει να έχει έναν άρρωστο απέναντί του, το οποίο του χαλάει τη ζωή, του δώσε ένα Viagra, ο άνθρωπος δεν. Τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνεται ο ίδιος απόμαχος, συνταξιούχος, κατάθλιψη και φυσικά κάποια στιγμή. Αυτό βέβαια το οποίο επίσης έπρεπε να σημειωθεί, ότι παρότι έχει μπει αυτή πολύ βαριά στάμπα εδώ πέρα, μικρή αγκιακτική βλάζη, κατάλαβε το, δεν έχει πρόβλημα. Πήρε ένα Viagra ο άνθρωπος και τα κατάφερε. Έκανε μια φορά διείσδυση. Αυτό πάλι ξεφεύγει. Δεν το λαμβάνει υπόψη ο γιατρός μας. Δεν το χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος. Και φυσικά, όταν ύστερα από μερικά χρόνια ξεφεύγει από αυτή την ψυχική κατάσταση της κατάθλιψης, του άγχους, βρίσκει νόημα στη ζωή του, ξαναγεννιέται, ερωτεύεται την Ντενίζ, τα ξεχνάει όλα, ξανανιώνει. Είναι λογικό να έχει αλλάξει όλη του η ζωή, να έχει αλλάξει όλη του η ψυχοσύνθεση. Και το μόνο που τον κρατάει και το μόνο που τον έχει καταστρέψει είναι τα λόγια. Τα λόγια του γιατρού. Κάπου έχουμε αρχίσει και αναρωτιόμαστε. Μήπως τελικά τον ζήλευε κατά βάθος ο γιατρός και έλεγε: γιατί ρε άτιμε εσύ κάνεις τις διάφορες τις βρωμιές και πηγαίνεις από εδώ και από εκεί? Εκεί το έχει μείνει. Έχεις αγκιακό πρόβλημα. Είναι μόνιμο. Θα ζήσεις με τα χάπια. Ξέχνα το. Δεν είσαι για πολλά. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν κάποιος ασθενής με βουλωμένα αγκία, όπως νομίζει αυτός και ο γιατρός του, με κατεστραμμένο αισθητικό μηχανισμό, να περνάει ένα οργιαστικό βράδυ με την Ντενίζ. Δεν είναι δυνατόν. Και φυσικά η... Γιατί η Ντενίζ φυσικά, όπως λέει και ο καθηγητής μας, δεν μπορεί να ξεβουλώσει αγκία. Οπότε και μετά η συνέχεια και το τέλος της ιστορίας μας είναι δυστυχώς ότι η διάγνωσή σου, γιατρέ, ήταν λάθος. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, εδώ ο κύριος Χατζηχρήστος και ο κύριος Χωλιάκο μας έχουν τρελάνει στις σάλτσες. Έτσι, θα πούμε λίγο ότι την ουσία τώρα και τα ιατρικά θέματα, πώς καλά είναι όλα αυτά, μας έχει πει, αλλά θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντινίδης θα μας πει με πολύ λίγες διαφάνειες και πολύ ουσιαστικά τα πράγματα, τι ακριβώς συμβαίνει, αν ο γιατρός έκανε σωστά, αν ακολούθησε αυτό που λέμε σωστή ιατρική πρακτική, αν ακολούθησε τις κατευθυντήριες οδηγίες, αν γενικά όλη του η πράξη και η προσέγγιση ήταν σωστή. Καταρχήν, καλημέρα. Το σενάριο είναι τόσο υποθετικό που δεν θα χρειαστεί ποτέ να υπερασπίσω τον συνάδελφο, γιατί ποτέ δεν θα φτάσει σε μήνυση. Αν φτάσει σε μήνυση, θα χωρίσει από την οικογένειά του. Άρα ξεκινάμε με ένα πλεονέκτημα ότι τελικά τα πράγματα μάλλον είναι πάνω στο θυμό του και όχι, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, την οποία ο ίδιος πιθανόν την ξέρει καλύτερα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε στο ότι ο Πέτρος, που είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχουμε πει, έχει συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της θετικής διαταραχής. Έχει κάπνισμα, είναι ελαφρά υπέρβαρος, έγινε χρήστης αλκοόλ, όχι σε μεγάλες ποσότητες, αλλά παρόλα αυτά πίνει. Υπάρχει ένα ιστορικό ταχυκαρδίας, δεν στέκομαι ιδιαίτερα. Και παρόλα αυτά, και εκτός από αυτό, έχει βέβαια και το άγχος και αυτά τα καταθλιπτικά στοιχεία που περιγράφει. Όμως, μην ξεχνάμε ότι είναι η ηλικία που είναι, καπνίζει υπέρβαρος. Ήδη έχει δύο τουλάχιστον παράγοντες συν τη δυσλιπιδεμία. Άρα λοιπόν εξορισμού έχει μία μορφή αγκιακής νόσου. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, έχει. Τώρα, αν αυτή η αγκιακή νόσου είναι τέτοια που να το επηρεάζει τα αγκία, κλινικά θα το δούμε στην πορεία. Βάλτε την επόμενη. Δεν αλλάζω εγώ. Δεν το έχω. Καταρχήν, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι
πάρα πολλά πράγματα έχουν βρεθεί, αν θέλετε, και η Ευρωπαϊκή Ορολογική Εταιρεία έχει φτάσει σε κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες ενδεχομένως και είναι και ένας μπούσουλας για όλους μας στο πώς θα κάνουμε την κλινική μας πράξη όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σωστό. Αυτές λοιπόν οι οδηγίες τι λένε? Μιλάνε ότι θα πρέπει να πάρουμε ιστορικό πιθανών μέσω ερωτηματολογίων, που είναι η καταγραφή του ιστορικού. Το πήρε ο γιατρός μας το ιστορικό αυτό. Θα πρέπει να δει τις άλλες αιτίες και τους παράγοντες που έχει αυτός ο ασθενής, τις οποίες τις αναγνώρισε. Προφανώς του έκανε φυσική εξέταση και του πρότεινε και τις αντίστοιχες εξετάσεις που ο ασθενής μας έκανε. Μέχρι εδώ λοιπόν, ό,τι προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, ο γιατρός τα έχει κάνει. Και επιπλέον δεν έχει κάνει μόνο αυτά. Έχει προβεί και σε ένα περαιτέρω έλεγχο. Το έχουμε πιο κάτω. Το έχει, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε εκείνο με τον. Είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι σε ποιες περιπτώσεις προτείνουμε ότι πρέπει να κάνει κάποιες συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία? Όλοι θα κάνουν ρίτζισκαν, όλοι θα κάνουν τρίπλετς, όλοι θα κάνουν φαρμακοσυραγκομετρία. Αν δείτε κανείς, δεν θα τις διαβάσουμε φυσικά όλες αυτές τις ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις. Ο ασθενής μας εδώ δεν εμπίπτει πουθενά σε κάποια περίπτωση ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Παρόλα αυτά όμως, βάλει λιγάκι την επόμενη διαφάνεια, εμείς προχωρήσαμε. Ο γιατρός μας τέλος πάντων προχώρησε. Παρόλα αυτά ο γιατρός, επειδή δεν θέλησε, αν θέλετε, ήθελε ο ίδιος να είναι πιο λεπτομερής στην προσπάθειά του να διερευνήσει τον ασθενή, προχώρησε και σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει γίνει λοιπόν ένα RET scan, το οποίο είναι σαφώς παθολογικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι. Υπάρχει ένα θετικό επεισόδιο την πρώτη νύχτα, που όμως διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που θεωρούμε φυσιολογική δοκιμασία με το RET scan. Άρα λοιπόν, μάνι-μάνι, έχουμε στα χέρια μας ένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι υπάρχει οργανικό πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, δεν σημαίνει ότι ο ασθενής μας τις συγκεκριμένες τρεις νύχτες είχε πει, είχε ξενυχτήσει, δεν είχε κοιμηθεί κτλ. Θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις νύχτες είναι τρεις αντιπροσωπευτικές νύχτες του. Τώρα, αν μέσα σε αυτές ήταν όντως το ένα ποτηράκι ουίσκι που έπινε, το πίνει πάντα. Άρα λοιπόν δεν είναι διαφορετικό από την καθημερινότητά του. Πάμε και στην επόμενη. Και αυτό το σχετικό επεισόδιο, λιγάκι, ο κύριος Κολιάκος μας το είπε. Κοιτάξτε τι ωραία μας είπε, ότι είναι φυσιολογικό. Αυτό εδώ πέρα είναι φυσιολογικό, κύριε Κολιάκο. Δεν είπα ότι είναι φυσιολογικό, είπα ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Εγώ έτσι όπως το βλέπω αυτό, με τα χίλια ζόρια σε μία χρονική στιγμή φτάνει στο 60% σκληρότητα στην κορυφή του πέους. Λοιπόν. Κοιτάξτε τι λένε τα guidelines και τι είπε ο κ. Χατζηχρήστου σε ένα άρθρο του 1998. Αν έχεις ένα επεισόδιο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% και να καρτάει 10 λεπτά. Αυτά μας έλεγε ο κ. Χατζηχρήστου και τώρα θα μας πει άλλα τώρα. Λοιπόν. Άρα επιτρέπει εισαγωγή. Βεβαίως. Πάμε και το επόμενο. Δεν έφτασε λοιπόν αυτό στον γιατρό μας, ο οποίος ήθελε να κάνει ακόμα περισσότερες εξετάσεις, να είναι ακόμα πιο σίγουρος. Προχώρησε σε δυναμικό τρίπλεξ, το οποίο και αυτό είναι σαφώς παθολογικό, δεν διαφωνεί κανένας. Θα σχολιάσω για τα 10 μιλιγκράμμα προστατήλης. Είναι, αν θέλετε, η δόση που ξεκινάει κανείς. Ναι, πιθανόν και να μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερες δόσεις, όμως η στήση που επετεύχθη, κανείς δεν μας λέει ότι δεν είναι αυτή η στήση που κάνει ο ασθενής. Δεν έχουμε την πληροφορία ότι, γιατρέ, ναι, κάτι έγινε, αλλά είμαι καλύτερα. Θεωρούμε ότι ο ασθενής είναι έτσι. Άρα λοιπόν, με το ιστορικό του, το βάρος του, το κάπνισμά του και αυτή την εικόνα, νομίζω ότι είμαστε σίγουροι ότι έχει αγκιακινός. Έχουμε άλλη. Και η τελευταία διαφάνεια για το αν ακολούθησε σωστά τις οδηγίες, τις θεραπευτικές. Πάμε λοιπόν στη θεραπεία. Κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ σωστά έδωσε αγωγή στον ασθενή. Άρχισε με τη δόση των 50, ανέβηκε στη δόση των 100. Ήταν αποτελεσματική, κατά τη γνώμη μας, η δόση των 100. Είχε ένα στα δύο επεισόδια. Ο ασθενής όμως σταμάτησε την αγωγή.
Άρα λοιπόν, και μετά έφυγε από τον γιατρό για τα επόμενα χρόνια. Δεν ήταν κοντά του. Άρα λοιπόν, αν ο ασθενής συνέχιζε ενδεχομένως την αγωγή, πιθανόν να είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα πολύ πολύ νωρίτερα. Ένα δεδομένο αυτό. Και το δεύτερο, θέλω να σταθώ στο ότι η ρίση του γιατρού, αν θέλετε, στο που φάνηκε στο ότι τώρα είσαι μόνο πια για αυτά, αν θέλετε, πολλές φορές και ο ασθενής, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται, ακούει και τις πληροφορίες από τη μία ή προς την άλλη μεριά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο γιατρός τον όθησε, αν θέλετε, σε μια περισσότερο καταθλιπτική κατάσταση από αυτή που ήδη είχε, από τη, μεριά, από τη στιγμή που του προτείνει θεραπεία, η οποία είναι αποτελεσματική. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ο γιατρός μας τα έκανε πάρα πολύ καλά και ότι αν ο ασθενής συνέχιζε να ήταν σε επαφή μαζί του, θα είχε λύσει το πρόβλημά του πολύ πολύ νωρίτερα και δεν θα είχε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Συγγνώμη. Έχεις κάτι? Όλα ωραία, όλα καλά, όλα αυτά που μας είπατε. Εντάξει. Θέλω ένα παράδειγμα όμως να μας φέρετε. Παραδείγματα, χάρη, θα βάλουμε τον εαυτό σας. Σε εισαγωγικά, ε. Για σχόλια. Έχει τελειώσει. Γι' αυτό. Έχει τελειώσει. Να κάνουμε λίγο κάποιες τοποθετήσεις για να είναι πιο ολοκληρωμένη εικόνα και μετά είναι σε εσάς ο χρόνος όλος. Α, ναι. Να μην του καταλάβουμε, έτσι. Λοιπόν. Όχι, τα έκανε ενδιάμεσα. Ζητώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να κάτσουμε. Επειδή